centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Και στην άλλη μας γραμμή βγάζουμε από τηλεδιάσκεψη τον κύριο Κοσλιόπουλο, τον Δήμαρχο, ο οποίος έχει βγάλει για σας, κύριε Βεργίνη, μια ευχαριστήρια επιστολή, στην οποία εκτός από το ευχαριστώ λέει και κάποια άλλα σημαντικά πράγματα για τον τρόπο που μας αντιμετώπισαν στην Καστοριά. Μιλάει ακόμη ο κύριος Κοσλιόπουλος για απαράδεκτη, ρατσιστική και ανήκουστη συμπεριφορά της άλλης εταιρείας που δεν παίρνει το γάλα των παραγωγών της Χρυσής, πράγμα που κάνετε εσείς με την απόφασή σας. Να καλημερίσω και τον κύριο Κοσλιόπουλο. Κύριε Κοσλιόπουλο, γεια σας και σε εσάς. Γεια σας. Καλημέρα και από μένα στον κύριο Δήμαρχο. Καλημέρα κύριε Κοσλιόπουλε. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Χαίρομαι πολύ που επικοινωνούμε, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Και θέλω να ευχαριστήσω καλά και προσωπικά και δημόσια διαζώσεις για αυτή την πολύ σημαντική ενέργεια που αναδεικνύεται το κοινωνικό σας πρόσωπο, το πρόσωπο δηλαδή της εταιρείας, η οποία εταιρεία δραστηριοποιείται στον νομό Καστοριά, ναι. Έχει δηλαδή τις εγκαταστάσεις εδώ κύριε Νατσούλη, απασχολεί κόσμο εδώ πέρα στην Καστοριά, ναι. Παίρνει τον γάλα πολλών μικρών παραγωγών του νομού μας και μόλις δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα σε ένα κριτικό χωριό του Γράμμου, γιατί μια μεγάλη γαλακτοβιομηχανία της Ηπείρου συμπεριφερόμενη απαράδεκτα, επειδή εμφανίστηκε ένα κρούσμα, μοναδικό κρούσμα, σε ένα χωριό που δεν έχει καμία σχέση με τους γαλακτοπαραγωγούς και τα πρωτόκολλα παραλαβής με ασφάλεια κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα είναι δεδομένα, δεν συζητιώνται. Εγκατέλειψε αυτούς τους ανθρώπους. Και με την πρώτη κουβέντα στον κύριο Βεργίνη και στην εταιρεία του εδώ πέρα, αμέσως ανταποκρίθηκε και πήρε το γάλα αυτών των ανθρώπων. Σε μια περίοδο που καίγονται αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα έχουν μεγάλη γαλακτοπαραγωγή. Ακριβώς. Είναι φανές οι ξεκρέμας τους. Απίστευτο αυτό το πράγμα. Και έρχεται ο κύριος Βεργίνης και αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Οι ίδιοι κτηνοτρόφοι, όλοι. Είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό βγάλαμε και αυτό το ευχαριστήριο. Ναι. Το οποίο δεν ξέρω αν προλάβατε ίσως να το διαβάσετε κύριε Βεργιόλας, αλλά ακούτε τον Δήμαρχο και ζωντανά. Το διάβασα κύριε Νατσούλη και πρέπει πραγματικά να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο, να ευχαριστώ όχι μονάχα, τον έχω αξιολογήσει και ως άνθρωπο και ως Δήμαρχο και τώρα και παλιά, αξιολογήσει και ως άνθρωπο αλλά και κυρίως και ως ικανό άνθρωπο να προσφέρει στην κοινωνία της Καστοριάς και όχι μόνο. Το λέω αυτό με πλήρη επίγνωση. Σε ό,τι αφορά την απόφαση... Να είστε καλά κύριε Δήμαρχε, εσείς να είστε καλά. Ο κύριος Βεργίνης, κύριε Νατσούλη, είναι μια πολυσχηδής προσωπικότητα. Ναι, βέβαια. Της χώρας μας. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας πω ότι η απόφασή μου ήταν πράγματι, όπως το είπε ο κύριος Δήμαρχος, άμεση. Πρώτα-πρώτα γιατί δεν έχει καμία σχέση το γάλα από ό,τι ξέρετε και γιατί έχει καμία σχέση με τον κορονοϊό. Θα το διευκρινίσουμε λίγο αυτό, όμως επειδή ο κύριος Κοσλιόπουλος ήταν στην τηλεδιάσκεψη και τον βγάλαμε, δεν ξέρω τι τελευταίο και θα συζητήσουμε μέσα μετά κύριε Βεργίνη να μας πείτε για την απόφασή σας αυτή και βεβαίως. Επειδή είπε και ο κύριος Δήμαρχος είναι μια πολυσχηδής προσωπικότητα, έχω διαβάσει και άρθρα σας τελευταία που έχω φέρω, θα θέλαμε να πούμε μια κουβέντα και για αυτά. Κύριε Κοσλιόπουλε, εγώ κλείνοντας θα πω ότι ο κύριος Βεργίνης είναι και πανεπιστημιακός, ναι. Είναι και πολιτικός. Βέβαια. Έχει διατελέσει βουλευτής. Φυσικά. Έχει διατελέσει διοικητής του ΟΓΑ. Είναι μια πολυσχηδής προσωπικότητα. Και ξέρει, είναι μέσα στα πράγματα. Αντιλαμβάνεται, προσφέρει, βοηθά. Και είναι ευτυχές το γεγονός ότι έχουμε έναν τέτοιον άνθρωπο που έχει μια επιχείρηση στο δικό μας τον νομό. Όσον αφορά δε για το γάλα, θα σας εξηγήσω ο ίδιος που είναι πολύ καλός σε αυτό, ναι, το πράγμα. Το γράφω και εγώ στην επιστολή μου. Και το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής είναι απόλυτα ασφαλές του γάλακτος. Αλλά φυσικά τα προϊόντα του γάλακτος δεν έχουν καμία σχέση με τους θείους. Καμία απολύτως σχέση. Αυτά όμως θα σας τα πει ο ίδιος. Και μόνο με τη διαδικασία της παστερίωσης νομίζω ότι εκεί σκοτώνονται τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει, και δεν μπορεί να μείνει όχι όσο, αλλά ούτε. Λοιπόν, κύριε Κοσλιόπουλε. Χαιρόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους και για αυτές τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις. Αλλά λυπούμαστε για κάποιους άλλους οι οποίοι συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα.
Σας χαιρετώ, κύριε Βεργέννη. Ευχαριστώ, κύριε Δημαρχέ, και τους χαιρετισμούς μου σε όσους αυτή τη στιγμή πάτε να απευθυνθείτε ή να είναι τα θέματα, τα υπόλοιπα θέματα. Καταλαβαίνετε, είναι σε διαρκής τηλεσκέψη. Βεβαίως, καταλαβαίνω. Ευχαριστούμε τον κύριο Κοζλόπουλο. Πες του και για λίγο έκανε ένα διάλειμμα για μας, για αυτή τη συζήτηση. Να είναι καλά. Πάμε τώρα, κύριε Βεργίνη. Πάμε λίγο να δούμε αυτή είναι ακριβώς την απόφασή σας. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση, ποιος σας ενημέρωσε για το πρόβλημα που υπήρξε εκεί, το οποίο έχει καταγγείλει σε Περιφερειακό Συμβούλιο, επαναλαμβάνω, ο κύριος Σαββόπουλος, αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς, το έχει καταγγείλει όταν είχε συμβεί κιόλας, όταν είχε ενημερωθεί στη διαδικασία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κύριε Νατσούλη, με πήρανε από το εργοστάσιο και μου είπαν ότι άκουσαν μια τέτοια συζήτηση. Μάλιστα. Και υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα. Εγώ ούτως ή άλλως παρακολουθώ, είτε βρίσκομαι στην Αθήνα, είτε βρίσκομαι στη Λευκάδα, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, είτε και εξωτερικό, από ό,τι ξέρετε, παρακολουθώ πάντοτε τις εργασίες στο εργοστάσιο, αλλά όχι μόνο, παρακολουθώ την Καστοριά από κοντά. Και όταν το πληροφορήθηκα, έδωσα αμέσως την συγκατάθεσή μου και προς τον Αντιπεριφερειάρχη και προς τον Περιφερειάρχη που μου είναι και γνωστή και οι δυο, και ο κύριος Σαββόπουλος, αλλά και ο Γιώργος ο Κασαπίδης, ο οποίος είναι ο Περιφερειάρχης, και ο Δήμαρχος και οι βουλευτές. Κοιτάξτε, η απόφασή μου ήταν άμεση, γιατί δεν έχει καμία σχέση ο ιός με το γάλα. Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Ναι, πρώτα-πρώτα δεν πηγαίνει στο γάλα, δεν έχει καμία. Διότι η διατροφή εκεί δεν πηγαίνει πάνω στη διατροφή, πηγαίνει σε άλλες επιφάνειες, σε λίγες επιφάνειες ο κορονιός. Επομένως από μόνος του δεν έχει σχέση. Το δεύτερο, το είπατε εσείς, όταν το γάλα παστηριώνεται και όταν παίρνετε, τι γίνεται, η στρόφιγγα κολλάει απολύτως και το γάλα κατευθείαν πηγαίνει στην ψήξη. Άρα μεταφέρεται με ψήξη και αμέσως μετά στο εργοστάσιο μπαίνει σε παστηλίωση. Άρα δεν έχει, ό,τι και να υπάρχει εκεί σκοτώνεται. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά δεν υπάρχει, δεν μπορεί να εγκλειστεί εκεί ο ιός ο συγκεκριμένος και άλλοι δεν έχουν καμία σχέση. Καμία. Άρα αποτελεί και δυσφήμιση αλλά και άγνοια, αν θέλετε, από την πλευρά αυτή. Αν η απόφαση της εταιρείας που πράγματι έπαιρνε το γάλα από εκεί ήταν με βάση τον κορονοϊό. Δεν ξέρω πραγματικά, και θα εκφράσω αυτή την αμφισβήτηση, αν ήταν αυτή η αιτία ή βρήκανε την αφορμή απλά να μην παίρνουν μακρισμένα και να παίρνουν το γάλα. Όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, και ξέρετε και εσείς κύριε Νατσούλη, και θέλω να δώσω και τους χαιρετισμούς μου στην πρόεδρο, την κυρία Νατσούλη, ξέρω ότι έχετε και μια συγγένεια ή όχι. Με την ευκαιρία θα μου επιτρέψετε να μεταφέρετε, σας παρακαλώ, τους χαιρετισμούς μου. Και να είναι καλά πάντα και να είναι όλοι οι Καστοριανοί καλά, και όσοι είναι αυτή τη στιγμή ασθενείς, υποφέρουν και κινδυνεύουν όλοι, αλλά και εκείνοι περισσότερο που είναι άρρωστοι, τους εύχομαι από καρδιάς να είναι καλά και να είναι υγιείς και όλοι να πάμε μπροστά και να είμαστε καλά. Ναι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την απόφασή της, δεν μπορώ να την κρίνω. Θεωρώ μήπως είναι και άλλα αίτια. Η εταιρεία η δική μου παίρνει, από ό,τι ξέρετε, και από κτηνοτρόφους, όπως είπατε και εσείς και είπε και ο κύριος Δήμαρχος, μικρούς, ακόμα και των 2 και των 3 τόνων ετησίως, που κανένας δεν τους παίρνει, κανένας. Όλοι ενδιαφέρονται, κύριε Νατσούλη, και χαίρομαι γιατί τα λέμε, θα τα ξαναπούμε και από κοντά όταν θα ανέβω στην Καστοριά. Είναι απίστευτο ότι οι μεγάλοι ενδιαφέρονται να πάρουν τους μεγάλους γαλακτοπαραγωγούς. Και αυτό έχει συμβεί στην Καστοριά. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που κρίνω, πόσο μάλλον να κατακρίνω για τις αποφάσεις τους κάποιοι. Είναι σύμφωνα ο καθένας με τη δική του αντίληψη και τα δικά του συμφέροντα. Εγώ το γάλα μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι το μαζεύω από όλους, γιατί πιστεύω ότι η γαλακτοβιομηχανία δεν είναι μόνο για τους μεγάλους, είναι και για τους μικρούς. Βεβαίως παρέχει κοινωνικό έργο η εταιρεία ενεργώντας με αυτόν τον τρόπο. Δεύτερον, όταν το γάλα τελικά
το οποίο έχει ορισμένη πιστοληπτική ικανότητα και επομένως και απόδοση σύμφωνα με την υποπερευτικότητα και τις πρωτεΐνες από ό,τι ξέρετε, μπορεί λοιπόν να διαβαθμιστεί η τιμή του. Θεωρώ απαράδεκτο, και το εννοώ αυτό που με ακούνε και κτηνοτρόφοι, ναι. Θεωρώ απαράδεκτο όταν το γάλα, για παράδειγμα, δεν είναι στο 12 λιποεπαιρεκτικότητα ή στο 11 και πάνω, εν πάση περιπτώσει, όπου έχει μια καλύτερη απόδοση. Και όσο ανεβαίνει, ξέρετε, βαθμολογικά αυτός ο αριθμός, τόσο περισσότερη απόδοση έχει το γάλα. Άρα τόσο καλύτερη τιμή πρέπει να πάρει. Άρα η διαβάθμιση λοιπόν γίνεται στη βάση της απόδοσης της πρώτης ύλης, που είναι το γάλα. Όσο έντιμα πρέπει εγώ να φερθώ, άλλο τόσο πρέπει να καταλαβαίνουν και οι κτηνοτρόφοι, και έχω πολύ μεγάλη εμπειρία και εσείς το ξέρετε γιατί είστε από την περιοχή, δεν μπορεί παρά να δεχόμαστε την τιμή που πράγματι αποδίδει το γάλα μας. Και γι' αυτό φωνάζω κάθε φορά όταν συγκεντρώνω τους κτηνοτρόφους. Ήμουν και πρόεδρος της Δοδόνης, από ό,τι ξέρετε, να σας θυμίσω. Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Για χρόνια και έκανα εγώ την Δοδόνη μεγάλη. Έχετε κάνει πολλά πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και στον ΟΓΑ, και πολιτικός, και βουλευτής. Και στην Αγροτική Τράπεζα. Ακριβώς, στην Αγροτική. Και στον ΟΠΕΚΕ. Έχετε κάνει πάρα πολλά πράγματα στην Αγροτική. Και από ό,τι ξέρετε, οι διαπραγματεύσεις ένταξης έγιναν με βάση τα αγροτικά θέματα και εκεί ήμουν επικεφαλής της ομάδας για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να έχουμε κάποιες βάσεις για συζήτηση. Θέλουμε καλή πρώτη ύλη, θέλουμε καλό γάλα και αυτό δεν ωφελεί την εταιρεία π.χ. που λέγεται Καστοριά, έτσι, ή π.χ. που λέγεται κάποιος άλλος ιδιώτης ή μη. Ωφελείται πρώτα ο ίδιος ο κτηνοτρόφος. Μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι τον κτηνοτρόφο τι τον συμφέρει. Τον συμφέρει να έχει καλό γάλα για να πάρει καλή τιμή, έτσι όπως του αξίζει. Όταν λοιπόν δεν προσέχουμε τη διατροφή των ζώων μας, πέρα από την υγιεινή, είναι και το θέμα της απόδοσης του κάθε ζώου. Έχει καλύτερο γάλα, περισσότερο γάλα και επομένως και καλύτερο εισόδημα. Όταν το ζώο βεβαίως βόσκει συνεχώς σε πράσινο έξω, έχει μικρότερη απόδοση. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι μερικοί τα έχουν σταυλισμένα αλλά δεν ακολουθούν σωστό σιτηρέσιο σε αναλογίες, με αποτέλεσμα να τους γίνει καμιά φορά και πιο ακριβή η κτηνοτροφή, έτσι, αλλά και να έχει μικρότερη απόδοση αν δεν υπάρχει το κατάλληλο σιτηρέσιο για τα συγκεκριμένα ζώα. Άρα οι κτηνοτρόφοι πώς μπορούν να περάσουν στο επόμενο στάδιο λοιπόν της εξέλιξής τους? Το επόμενο στάδιο είναι, και το επιμένω αυτό και θέλω αυτοί που με ακούνε να με ακούσουν και να με παρακολουθήσουν. Στο κάθε χρόνο που κάνω συγκέντρωση τους τα λέω. Θα μπορούσαμε να οργανωθούμε έτσι, και μου δίνετε την ευκαιρία, είναι μεγάλη η συνεισφορά σας αυτή τη στιγμή, αν το αντιλαμβάνεστε, και είμαι σίγουρος. Αυτή η συζήτηση που θελήσατε να κάνετε μαζί μου είναι μεγάλη συνεισφορά για όλους τους Καστοριανούς και ιδιαίτερα βέβαια τους κτηνοτρόφους. Τι σημαίνει, πρέπει να οργανωθούν. Όταν εγώ λέω πέστε μου τι ζώα έχετε, δώστε μου τα στοιχεία της μονάδας σας, να σας δώσει ο δικός μου ο κτηνοτρόφος, ο δικός μου ο γιατρός, ο κτηνίατρος, αλλά και ο ειδικός που έχω που κάνει τα σιτηρέσια, να σας δώσει συγκεκριμένο σιτηρέσιο. Για να έχουμε τις καλύτερες αποδόσεις και εσείς να έχετε το μεγαλύτερο εισόδημα. Δεύτερον, όταν έχει καλύτερη σύνθεση, έχει και χαμηλότερο κόστος. Καμιά φορά, ξέρετε, ταΐζομαι τα ζώα με άπειρη κτηνοτροφή και μάλιστα ακριβή, μας κοστίζει πολύ περισσότερο και η απόδοση είναι λιγότερη. Διότι δεν χρειάζεται να τρώει το ζώο όσο θέλει και όποτε θέλει. Είναι λάθος. Άρα αυτό πρέπει να το ακολουθήσουμε. Είναι συγκεκριμένη συνταγή και πρέπει να το ακολουθήσουμε. Θέλω να πάω όμως και σε ένα άλλο κεφάλαιο. Παρακαλώ. Είστε από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιείστε στην Καστοριά. Έχετε εδώ τις εγκαταστάσεις. Υπάρχουν και άλλες τοπικές επιχειρήσεις. Μήπως και οι πολίτες πρέπει να λειτουργήσουν λίγο τοπικά με την ευκαιρία αυτού που ζούμε και της πρωτοβουλίας σας? Μήπως λοιπόν, όπως στηρίζουν τοπικές επιχειρήσεις χωριά της Καστοριάς στην Καστοριά, πρέπει και η Καστοριά να αρχίσει να στηρίζει πραγματικά Καστοριά και τις τοπικές της επιχειρήσεις?
Τώρα λέτε μια πολύ μεγάλη αλήθεια και χαίρομαι γιατί μας ακούνε και πρέπει να το ξαναπείτε άλλες χίλιες φορές θα το έλεγα. Θέλετε να σας πω τη δική μου παρατήρηση και εμπειρία από την Καστοριά. Ότι πηγαίνω και μένω σε ξενοδοχεία και δεν έχουν καν τα προϊόντα της Καστοριάς. Σε ξενοδοχεία. Και δεν εννοείται απλά από τη δική σας επιχείρηση. Πηγαίνω. Θα λέγατε ότι θα ήμουν ευχαριστημένος αν είχαν το οποιοδήποτε τυρί της επιχείρησης. Εγώ είπα Καστοριά. Εγώ είπα Καστοριά. Και δεν το Εγώ δεν είπα μόνο τα δικά μου προϊόντα, δηλαδή τα δικά σας προϊόντα που είναι ξέρετε, μεγάλα λέει Καστοριά επάνω, λέει Καστοριά. Εγώ έχω διαφημίσει την Καστοριά, κύριε Νατσούλη, όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, χρόνια τώρα, αλλά και στο εξωτερικό που κάνουμε εξαγωγή αυτή τη στιγμή. Πότε η Καστοριά είχε αυτή τη δυνατότητα να βγαίνει προς τα έξω? Εξάγομαι στο Ντουμπάι, εξάγομαι στις Βρυξέλλες, εξάγομαι στην Ελβετία, εξάγομαι στην Αμερική, άλλες δύο χώρες τώρα, με το όνομα της Καστοριάς. Η Καστοριά λοιπόν διαφημίζεται παντού. Και θέλω αυτό να το κατανοήσουν οι Καστοριανοί, διότι πέρα από το χρήμα που πέφτει μέσω των κτηνοτρόφων, οι οποίοι πληρώνονται, ξέρεις, απευθείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς, κατατίθενται τα χρήματά τους, λειτουργούμε τώρα για 5-6 χρόνια και δεν έχει χάσει κανένας, και το προκαλώ αυτό, ούτε ένα ευρώ. Πώς πληρώνονταν παλιά, και σκεφτείτε πώς ήταν παλιά, όπου είχαν και χρόνια να τους πληρώνουν, είχαν και όλα τους τα χρήματα, το εισόδημά τους. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, κύριε Νατσούλη. Και σας το λέω με όλη την ευθύνη αυτών που λέω. Κατατίθονται τα χρήματα στη συγκεκριμένη ημερομηνία στο λογαριασμό τους. Άρα λέτε, κύριε Βεργίνη, ότι στεναχωριέστε όταν έρχεστε εδώ και μένετε στα ξενοδοχεία που δεν μπορείτε να βρείτε σε ένα ξενοδοχείο ή δεν ξέρω και σε εστιατόρια. Και σε ταβέρνες. Δεν μπορείτε να βρείτε. Χρήστο μου, Χρήστο μου, και σε ταβέρνες. Μα είναι δυνατόν τώρα. Μια επιχείρηση έχουν, τους κτηνοτρόφους τους. Δεν μιλάω για την γαλακτοβιομηχανία. Μιλάω για τους κτηνοτρόφους τους ίδιους. Δεν πρέπει να στηριχθούν και να υποστηριχθούν. Βεβαίως ορισμένοι, σας είπα, που είναι μεγάλοι και τα λοιπά, δίνουν το γάλα και πιστεύουν ότι παίρνουν κάτι παραπάνω. Εγώ δεν λέω όχι. Δεν έκανα ποτέ κριτική σε κανέναν. Αν και οι άλλοι, οι ανταγωνιστές, ανεβαίνουν πάνω στην Καστοριά, και θέλω αυτό να το πω μέσα από τη δική σας φωνή, και κατηγορούν. Ποιον, τον Βεργίνη, είχαν ξεκινήσει να κατηγορούν ότι πληρώνει λίγο αργότερα. Πληρώνω λίγο αργότερα, όχι. Πληρώνω σε συγκεκριμένο χρόνο, αυτό έχει σημασία, και είμαι απόλυτα σοβαρός και συνεπής ως προς την ημερομηνία και ως προς την χρηματοδότηση, όποτε μου ζητήσουν, και προκαταβολή, αλλά και παράλληλα δεν χάνουν ούτε ένα λεπτό, ούτε ένα σένς, σε παρακαλώ, Χρήστο μου. Ούτε ένα σένς. Δεν πρέπει να στηριχθεί λοιπόν, λέω εγώ, μια βιομηχανία μέσα στην Καστοριά, και σε γάλα αλλά και σε αγορά και κατανάλωση των προϊόντων. Βεβαίως είναι ελεύθερος ο καταναλωτής να επιλέξει ό,τι θέλει. Αλλά τα προϊόντα, ξέρετε, που παράγουμε, σας βεβαιώνω ότι είναι άριστα ποιοτικά. Ακολουθείται μια παράδοση που είχε δημιουργηθεί από τον παλιό συνεταιρισμό. Ακριβώς. Γιατί ουσιαστικά το εργοστάσιο αυτό είναι του παλιού συνεταιριστή. Και ποιος απασχολώ, κύριε Νατσούλη, ποιος απασχολώ? Η πρόεδρος το ξέρει. Απασχολώ τους ανθρώπους που είχε η Ένωση. Δεν έχω πάρει ούτε έναν εκτός των ανθρώπων που ήταν στην Ένωση. Ούτε ένα. Το παλιό τυροκομείο της Ένωσης ουσιαστικά. Ακριβώς. Και θα ήθελα να πάει κανείς να δει σήμερα το εργοστάσιο πώς ήταν και πώς είναι σήμερα. Δεύτερον, παρήγαγε τι? Ένα κεφαλοτήρι και μία φέτα σε δοχείο των 15 κιλών. Σήμερα, κύριε Νατσούλη, ξέρετε ότι παράγεται η φέτα, παράγεται το ανθότυρο που δεν υπάρχει, η μυζήθρα, παράγεται η κεφαλογραβιέρα, το κεφαλοτήρι, η γραβιέρα κατσικίσια και άλλα προϊόντα. Και πέραν αυτού, η φέτα του δοχείου των 15 κιλών έχει γίνει και φέτα των 4 κιλών δοχείο, των 2 κιλών, του 1 κιλού, των 400 γραμμαρίων, των 300 και 200. Αλλά κάνουμε λοιπόν τυποποίηση μιας μεγάλης γκάμας στα προϊόντα και στα σκληρά τυριά, τα οποία τυποποιούμε. Και επομένως λοιπόν
πρέπει να συνειδητοποιήσουν και οι υπεύθυνοι της Καστοριάς, όταν λέω υπεύθυνοι κατανοείται τι εννοώ, οι άρχοντες, αν θέλετε να το πω, της Καστοριάς, ότι αυτή η μικρή βιομηχανία λειτουργεί για την Καστοριά. Εκεί είναι, να την επισκεφθεί οποιοςδήποτε. Και ουσιαστικά αυτός είναι και ο λόγος που ευαισθητοποιηθήκατε και πήρατε το γάλα από την συγκεκριμένη... Δεν μπορούσα να αφήσω τους πτηνοτρόφους ούτε μία μέρα χωρίς να δώσουν το γάλα τους. Διότι διαφορετικά θα έχειναν το γάλα, κύριε Νατσούλη. Και θέλω να συγχαρώ και εσάς τα μέσα ενημέρωσης, διότι το προβάλατε. Ναι. Προβάλατε όχι την απόφασή μου. Προβάλατε την ανάγκη στήριξης των παραγωγών κτηνοτρόφων. Γιατί δεν έφταιγαν σε τίποτε. Μα είναι πολύ άσχημο να το ακούμε, γιατί τραβάει η Καστοριά, κύριε Βεργίνη, τόσα ζόρια και ακούμε παραδείγματα τέτοιων συμπεριφορών. Δεν παίρνουμε το γάλα γιατί έχει κορονοϊό. Δεν παίρνουμε το αρνί και το κατσίκι τώρα για το Πάσχα γιατί έχετε κορονοϊό. Καμία δεν σας βάζουμε, βάζουμε στα νοσοκομεία, δεν μας φέρετε διπλό αρνητικό τεστ. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε που έχουμε το ζόρι μας, έχουμε και αυτά τα ζητήματα συμπεριφορών και κρουσμάτων συμπεριφορών απέναντί μας που δεν μας αρέσουν. Έχουμε ακούσει μέχρι και ότι βλέπουν Καστοριανές πινακίδες και τρέχουν να κρυφτούν. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά σαν Καστοριά, κύριε Βεργίνη, αυτό το διάστημα. Λυπάμαι γι' αυτό, είναι λυπηρό, γιατί ένας τόπος, θα έλεγα ευλογημένος και μαγεμένος, η φύση πρώτα απ' όλα και με εξαιρετικούς ανθρώπους, εγώ δεν έχω κάποια κακή κουβέντα να πω, κάθε άλλο, να συμπεριφέρεται κανείς έτσι. Είτε από επίσημους, είτε ημιπίσημους, είτε από τους περαστικούς και οποιουσδήποτε. Τίνω με χέρι βοηθείας και όχι πηγαίνω με εναντίον. Δηλαδή τι να κάνουμε, να εξαρθρώσουμε τις δομές και υποδομές αυτού του τόπου, της Καστοριάς. Λίγα έχει δώσει η Καστοριά και στον τόπο της αλλά και εκτός της Καστοριάς. Δεν διαφημίζει στα πέραντα του κόσμου με την παραγωγή της. Δεν τη διαφημίζει. Δεν έρχονται επισκέπτες και τουρισμός και όλα. Άρα λοιπόν, τώρα χρειάζεται η Καστοριά τώρα να τη βοηθήσουμε. Τώρα με τη συγκυρία του κορονοϊού. Να τη βοηθήσουμε την Καστοριά. Και επειδή είπε ο κ. Κοσλιόπουλος ότι είστε μια πολυσχηδής προσωπικότητα, θέλω να πάμε και σε ένα άλλο επίπεδο. Τώρα, μια και συζητάμε και ξεκινήσαμε από αυτή την απόφαση, θέλω να πάμε και σε 2-3 πράγματα ακόμα. Μάλιστα. Διαβάζω, ας πούμε, και κάποια άρθρα σας. Πολύ πρόσφατα, 20 Μαρτίου είναι το πρώτο από τα δύο, για το οποίο θέλω μια άποψη, και με τίτλο «Σε κίνδυνο η γενική ισορροπία του πλανήτη και η ανθρώπινη ζωή», λέτε κάπου προς το τέλος ότι αυτός ο ιός είναι κατασκευασμένος, ξέφυγε από τις εργαστηριακές δοκιμές και προκάλεσε χιλιάδες θανάτους παγκοσμίως προκειμένου να αποφευθεί η επαπειλούμενη και αναμενόμενη κατάρρευση πολύ μεγάλων ή και μικρομεσαίων σε διεθνές επίπεδο επιχειρήσεων. Τι είναι αυτός ο ιός, κύριε Βεργίνη, που έχει φέρει αυτή την άνευ προηγουμένου αναστάτωση στη ζωή μας? Θέλω να αναφερθώ σε αυτό και χαίρομαι που το θίγετε, αλλά να κλείσω το προηγούμενο με το να ευχαριστήσω πολύ τον κόσμο της Καστοριάς για την εμπιστοσύνη που έχουν απέναντί μου. Τους εμπιστεύομαι απόλυτα. Δεύτερον, πραγματικά αξίζει τον κόπο να πω για τα παιδιά αυτά και για τους ανθρώπους που απασχολούνται στο εργοστάσιο, που με μεγάλη προσπάθεια, με επιστημονικότητα, αλλά και με αγάπη, ξέρετε, θέλει πολύ αγάπη το γάλα, παράγουν αυτά τα προϊόντα και ακολουθούν τα βήματά μου που πρωτοπορούμε. Αυτά. Πάμε στο θέμα. Πάμε αυτό στο που θέμα. Είπατε. Τι είναι αυτό? Κοιτάξτε, το άρθρο μου έχει ένα κεντρικό νόημα. Ποιο είναι το κεντρικό νόημα? Ότι η χρηματοπιστωτική οικονομία, ή όπως τη λέμε χρηματική οικονομία, γιατί τι είναι, η οικονομία μας είναι μόνο χρήμα, έχει ξεπεράσει τα όρια 3,5 φορές επάνω από την πραγματική οικονομία. Δηλαδή με απλές κουβέντες, η χρηματική οικονομία έχει σχηματίσει μια φούσκα αερόστατο που κινείται ψηλά στον ουρανό και κάποια στιγμή θα διαλυθεί, θα πέσει. Και επίκειται αυτό. Δεν υπάρχει κράτος που να μην έχει τεράστιο χρέος. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που να μην έχουν φουσκώσει σε απίστευτο βαθμό και όμως η πραγματική τους δύναμη να είναι
πολύ χαμηλότερη, σε ποσοστά πολύ χαμηλά έναντι της πραγματού του, του χρηματικού, του στοτικού αν θέλετε συστήματος που παράγει χρήμα. Άρα λοιπόν τι λέω εγώ, επιστροφή στην πραγματική οικονομία. Άρα το σύστημα πρέπει να είναι προϊοντικό, δηλαδή να μετράται η οικονομία με βάση την αξία του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο αν θέλετε νοικοκυριού και σε επίπεδο ατόμου. Άρα η πραγματική οικονομία απέχει πάρα πολύ από την χρηματική οικονομία και δυστυχώς κινδυνεύει το όλο σύστημα, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα κινδυνεύει να διαλυθεί με αποτέλεσμα αυτές οι πολύ μεγάλες και οι, αν θέλετε οι απίστευτες εταιρείες όπου έχουν συγκεντρώσει όλο το χρήμα και οι τόσοι 100 και 200 άτομα που λέμε ότι έχουν όλη την οικονομία στα χέρια τους δεν έχουν τίποτε άλλο παρά μια φούσκα. Βεβαίως διαφεντεύουν ολόκληρο τον κόσμο και προσδιορίζουν το παγκόσμιο εμπόριο και τις παγκόσμιες αν θέλετε συναλλαγές, μεταφάνεις κλπ. Με αποτέλεσμα όμως να απέχει πολύ η πραγματική οικονομία και κινδυνεύουμε άπαντες. Λέω λοιπόν επιστροφή στην πραγματική οικονομία. Γι' αυτό και το άλλο ήταν σας έτσι. Άρθρο επικεντρώνεται στη νέα εποχή που διαμορφώνει η πανδημία προφανώς. Ακριβώς. Που είναι και επίσης πολύ πρόσφατο εδώ. Πριν μια εβδομάδα. Είναι πραγματικό Χρήστο αυτό που θα πω και το οποίο διάβασα. Ναι, ναι. Θα βασικά και είχε αρχίσει να έχουμε το φαινόμενο της Lehman Brothers. Θυμάστε μια αμερικανική εταιρεία πριν από μερικά χρόνια η οποία έπεσε και τι έγινε. Διαλύθηκαν όλα τα διεθνή χρηματιστήρια, τα εθνικά χρηματιστήρια και όλη η οικονομία. Από μια εταιρεία μόνο. Τώρα θα άρχισαν να πέφτουν οι πολύ μεγάλες εταιρείες, αμερικανικές, γαλλικές, γερμανικές, κινέζικες κλπ. Κλπ. Και τι θα γινότανε, τότε όλος ο κόσμος θα είχε αγανακτήσει κατά του συστήματος και θα είχε αγανακτήσει κατά της όλης αυτής εξουσίας της χρηματοπιστωτικής η οποία καταδυναστεύει την πραγματική οικονομία και δεν θα μπορούσε κανένας να μαζέψει κανέναν γιατί ο κόσμος θα είχε αγανακτήσει, θα είχε επαναστατήσει, οι μάζες θα είχαν επαναστατήσει, τα νοικοκυριά θα είχαν επαναστατήσει. Για την δική μου άποψη, ο περιορισμός της Κίνας στο παγκόσμιο εμπόριο που θέλησε να κάνει ο Τραμπ και όχι μόνο και άλλοι οδήγησαν την Κίνα σε μια αντίδραση. Το λέτε κάπου αυτό ότι ουσιαστικά είναι ένας ιός που στάλθηκε από την Αμερική στην Κίνα. Με την έννοια της επιστημονικής. Ναι. Έτσι. Ναι. Με την έννοια λοιπόν της νέας τεχνολογίας. Γι' αυτό και αναφέρομαι στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Ναι. Που τώρα πια παλιά θυμάστε κάθε 15 χρόνια, 20 χρόνια γινόταν και μια ανακάλυψη. Εντάξει, τώρα όμως μέσα στα 2 χρόνια, 3 χρόνια, αλλά και λέω και μέσα ίσως στον τρέχοντα χρόνο μπορεί να συμβεί μια νέα ανακάλυψη, μια νέα τεχνογνωσία. Αυτό λοιπόν οδήγησε την Κίνα τελικά και είναι πασίγνωστο. Δεν την οδήγησε σε έναν περιορισμό των δραστηριοτήτων του σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Ναι. Δεν οδήγησε επίσης την Κίνα να ανακαλέσει την επέκτασή της στη χρήση ως μέσου έκφρασης χρηματοπιστωτικά του ευρώ έναντι του δολαρίου. Δηλαδή δεν έκανε αντικατάσταση χρήσης των συναλλαγών σε αναφορά του δολαρίου και πήγε στο ευρώ. Απάντηση ναι, είναι δεδομένα αυτά. Δεν χρειάζομαι να μου απαντήσει κάποιος. Οικονομολόγος είμαι, καθηγητής οικονομικών είμαι, διεθνής μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι δεδομένα. Και τι θα έπρεπε να κάνει η Κίνα. Η Κίνα θα έπρεπε ή να σταματήσει την εξάπλωσή της προς το διεθνές εμπόριο και στη διεθνή οικονομία ή θα έπρεπε τελικά όλη την παραγωγή να την προσανατολίσει μόνο στην καταναλωτική της εσωτερική κοινωνία η οποία είναι και πολύ μεγάλη. Ξέρετε, ένα κράτος το οποίο δεν διατρέχει κινδύνους από πλευράς καταναλωτικής ζήτησης ποια είναι. Η Κίνα. Λόγω του μεγέθους του πληθυσμού που έχει. Ξέρετε ότι στα 7 δισεκατομμύρια ξεπερνάει τα 2,5, 3. Άρα λοιπόν δεν έχουμε εδώ θέμα
που μπορεί κανείς να αντιδράσει και να αντισταθεί σε αυτά που λέω. Άρα εκείνη έπρεπε να αντιδράσει. Πήραν λοιπόν αυτό τον ιό και είναι δεδομένα αυτά. Αυτά είναι δεδομένα και τα ομολογούν οι ίδιοι επιστήμονες. Καλλιέργησαν λοιπόν τον ιό. Mm-hmm. Διασταύρωσαν, έγινε διασταύρωση του ιού. Νυχτερίδας, ποντίκια και χείρι. Σας θυμίζω ότι πριν από περίπου 1,5 χρόνο, ναι, με δύο, άρχισε η ασθένεια των χείρων. Μάλιστα. Και δεν έμεινε χείρος για χείρος, εκατομμύρια, εκατομμύρια. Αυτό λοιπόν έγινε στην ίδια περιοχή, δεν σας λέει τίποτε. Άρα λοιπόν ένας χώρος κατασκευής ιών, εκεί τι ακριβώς είναι, κύριε Γεωργίδη? Κοιτάξτε, γίνεται, ακούστε, την επιστήμη δεν μπορεί να την περιορίσουμε. Την επιστήμη θα την έχουμε πάντοτε σε έρευνα για να μπορέσει να συνεχίσει ο άνθρωπος να κατακτά και τους άλλους αστερισμούς, τους αστέρες. Ναι. Εντάξει, αλλά εδώ είναι πόσο εσωκλεί κανένας αυτή την επιστήμη προς το ορθό και όχι προς το, μάλιστα, καταστροφικό. Γιατί και η, αν θέλετε, και η πυρηνική βόμβα, βέβαια, δεν ήταν μια ανακάλυψη, ναι, ναι, εκπληκτική. Βέβαια. Πώς χρησιμοποιήθηκε όμως από τον άνθρωπο? Έτσι. Δεν ήρθε όμως η ώρα όταν τελικά κινδύνευε, έτσι τουλάχιστον χαρακτηρίστηκε ή αν θέλετε εκτιμήθηκε, και δεν ήταν λάθος. Δηλαδή κινδύνευε η παγκόσμια ισορροπία, αυτό που λέω. Χρησιμοποιήθηκε η πυρηνική βόμβα. Δεν ξέρανε ότι θα ήταν καταστροφή όχι μόνο για τη στιγμή εκείνη που έπεφτε η βόμβα και για τις επόμενες δεκαετίες. Εδώ βλέπετε έχουν περάσει δεκάδες χρόνια και όμως τι γίνεται? Εκατοντάδες χρόνια συνεχίζει όμως να έχει τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις η χρήση της ατομικής βόμβας. Ο ιός λοιπόν αυτός τι κάνει? Έρχεται και φαρμακώνει τον κόσμο, τον πληθυσμό. Και τον αναγκάζει όμως με παρέμβαση της εξουσίας να παραμείνει στα σπίτια του. Όπως είμαστε όλοι μας. Είμαστε όλοι γιατί? Γιατί έχουμε την ευαισθησία της υγείας μας. Και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Και πρέπει αυτό να κάνουμε. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει, πέρα από το γεγονός ότι περιορίζει τα δικαιώματά μας και την προσωπική αντίληψη, και βεβαίως ήρθε η ώρα την προσωπική μας υγεία και την προσωπική μας αντίληψη και γνώμη και ελευθερία να την υποτάξουμε στη δημόσια υγεία και στο δημόσιο δικαίωμα. Ναι, ναι. Βεβαίως. Αλλά δεν μπορεί και να εκδηλωθεί κανείς όχι μόνο στο πεζοδρόμιο, ούτε στην αυλή του. Επομένως πετυχαίνουν μια απίστευτη... Ούτε καν στην προσευχή του στην εκκλησία, ούτε καν σε αυτό. Βλέπετε, λοιπόν, πάμε στις συνέπειες τώρα της οικονομίας. Οι συνέπειες θα είναι πολύ σοβαρές. Θα αναγκαστούν λοιπόν πολλές επιχειρήσεις, αυτά που γράφω. Έγραψα σε πολύ απίστευτο χρόνο πριν όλα αυτά υποθούν. Διότι το άρθρο μου αυτό έχει δημοσιευθεί πολύ ενωρίς. Και τι συμβαίνει, τι περιμένουμε? Πρώτον, βγήκαν όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις να κάνουν κοινωνικό έργο. Ακούς δωρεά από εδώ, δωρεά από εκεί, δωρεά από το άλλο. Και διαρωτάμε, κύριε Νατσούλη, δεν ξέρανε ότι τα νοσοκομεία ήταν χωρίς μηχανήματα και χωρίς μεθ? Μιλάω για παγκόσμια, ε. Σωστό. Δεν ξέρανε ότι ο άνθρωπος ψάχνει και περιμένει με τις ώρες να τον δει ένας γιατρός? Δεν ξέρουν ότι τελικά και η επίσκεψη σε ένα γιατρό και αυτό κοστίζει πολύ και πρέπει να πάει το 1/5 του εισοδήματός του, του μηνιαίου? Δεν ξέρουν επίσης ότι εκατομμύρια πληθυσμό στη γη πεινάει? Δεν ξέρουν ότι υπάρχουν άστεγοι? Δεν το ξέρανε αυτό τώρα που το φροντίζουν? Δεν ξέρουν ότι τα νοσοκομεία λοιπόν είχαν εγκαταληφθεί? Πέστε μου, δεν βγαίνει τώρα επάνω στην επιφάνεια ότι η φροντίδα της δημόσιας υγείας, άρα και των δημόσιων νοσοκομείων, είναι πρώτη προτεραιότητα, κύριε Νατσούλη? Δεν ξέραμε δηλαδή στο νοσοκομείο Καστοριάς ότι έπρεπε να ήταν περισσότερο εξοπλισμένο και όχι μόνο, αλλά και με ανθρώπινο δυναμικό? Ναι ή όχι? Απαντήσατε. Δεν ξέραμε ότι χρειαζόταν προσωπικό, όχι μόνο βοηθητικό, αλλά και νοσηλευτικό κυρίως προσωπικό? Δεν το ξέραμε αυτό? Δεν ξέραμε ότι υπήρχε ακόμα και έλλειψη φαρμάκων? Δεν το ξέραμε.
Δεν ξέρανε ότι είχαν εγκαταληφθεί τα νοσοκομεία. Ούτε αυτό. Τι έπρεπε να συμβεί δηλαδή για να το διαπιστώσουμε αυτή η κατάσταση που πρόκειψε. Να έρθει ένας ιός. Έτσι. Αδυνατίζει λοιπόν ο ιός αυτή τη στιγμή όλη την παγκόσμια οικονομία, τις λεγόμενες εθνικές οικονομίες και βεβαίως τα νοικοκυριά και τα ατομικά εισοδήματα. Και πάμε για μια νέα εποχή. Αυτό είναι το δεύτερο άρθρο που διαβάσατε. Ναι. Δεν θα είναι το χθες όπως το περιμέναμε για το αύριο. Και το αύριο που έρχεται καμία σχέση με το χθες. Αυτό το λέω με όλη τη βεβαιότητά μου. Είμαι ένας άνθρωπος, ξέρετε κύριε Νατσούλη, που ναι μεν ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο που είπε ότι είμαι πολυσχεδής. Εντάξει, είμαι βαθύς γνώστης αυτών που λέω. Είμαι ρεαλιστής, ερευνώ παντού και πάντα για να σχηματίσω άποψη. Δεν εκφράζομαι επιπόλαια. Μελετώ, αλλά μελετώ τα σγραφάς όπως λέμε και μελετώ με βεβαιότητα, με ειλικρίνεια και όταν πρόκειται να διατυπώσω και να εκφραστώ τα λέω με ανάληψη όλης της ευθύνης. Και όταν με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν πώς τα γράφετε αυτά κύριε Βεργίνη, ξέρετε είναι πολύ σοβαρά αυτά που λέτε. Και τους είπα περιμένετε, δεν χρειάζεται, δεν αλλάζετε καθόλου από αυτά που λέτε. Λέω καθόλου, ούτε μία λέξη. Και μάλιστα έχω λέω να γράψω 3-4 άρθρα. Έχω γράψει τα 2, περιμένετε και τα άλλα 2. Για να δείτε ποια θα πρέπει να είναι η πορεία από εδώ και πέρα. Διότι οι διαπιστώσεις κύριε Νατσούλη θα είναι δραματικές. Δηλαδή θα έρθουν μέρες κύριε Βεργίνη που ούτε καν μπορούμε να τις φανταστούμε αυτή τη στιγμή. Θα έρθουν γιατί ανατρέπονται ορισμένοι τομείς, ναι. Ανατρέπονται ορισμένες δραστηριότητες. Μπορείτε να μας δώσετε και ορισμένα παραδείγματα για να καταλάβουμε ακριβώς να σας πω, τι να εννοείτε. Να σας πω. Καταρχήν ήρθε η ώρα και αυτό είναι το καλό που φέρνει ο ιός να εξοπλίσουμε όλα τα δημόσια νοσοκομεία αλλά και τα ιδιωτικά να δούνε ότι με βάση τον ανταγωνισμό πρέπει και αυτά να εξυγχρονιστούν. Ήρθε καιρός να φροντίσει ο άνθρωπος την υγεία του. Ήρθε ο καιρός τα κράτη, έθνη να φροντίζουν πρώτα τον άνθρωπο και μετά να έρχονται όλα τα άλλα. Άρα η ανθρωπιστική παιδεία, αρχαία Ελλάδα, άρα η σημερινή Ελλάδα που πρέπει κέντρο να έχει της πολιτικής τον άνθρωπο, πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα. Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι πρέπει να γίνουν ανατροπές. Ξέρετε, θα σας ξεκινήσω από τον πρωτογενή τομέα. Σήμερα, για παράδειγμα, σε αναφέρω σημερινό παράδειγμα, εντάξει. Τι θα πρέπει να κάνει ο Έλληνας αγρότης. Τι θα πρέπει να παράγει σήμερα. Θα συνεχίσει να βάλει το βαμβάκι. Θα συνεχίσει να βάλει το ρύζι. Ή θα πρέπει, ξέρω, κάτι άλλο να κάνει. Το ρύζι λοιπόν έχει προτεραιότητα. Τα όσπρια έχουν προτεραιότητα πια. Η γη έχει προτεραιότητα. Ο πρωτογενής τομέας έχει προτεραιότητα. Αλλά και οι δραστηριότητες θα πρέπει να πάρουν προτεραιότητες και να αναβαθμιστούν. Άρα λοιπόν η ανασύνθεση της παραγωγής πρέπει να έχει πάλι κέντρο τον άνθρωπο και την αυτάρκεια των τροφίμων και κυρίως υγιεινών τροφίμων. Να που ήρθα λοιπόν. Είστε σίγουρος κύριε Νατσούλη όλα αυτά που τρώτε κάθε μέρα ότι είναι υγιεινά? Αχ, μεγάλη κουβέντα. Είμαστε σίγουροι ότι δεν προκαλούμε εμείς ήδη τον ιό? Διότι ο ιός έχει μια δύναμη. Αλλά όταν πέσει πάνω σε βράχο δεν διαλύει το βράχο. Δηλαδή όταν πέσει σε έναν υγιή οργανισμό και μπορεί να αντέξει, δεν πεθαίνει αμέσως ο οργανισμός. Άρα η εξάντληση των οργανισμών με βάση τη διατροφή του δίνει ακριβώς και στον ιό την ευκαιρία να διεισδύσει και να θανατώσει τον άνθρωπο. Ο Ιπποκράτης λοιπόν, πάμε 2.500 πριν χρόνια, τι έλεγε? Ο άνθρωπος είναι αυτό που τρώει, η διατροφή του. Και η διατροφή είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή δείχνει η δεύτερη φράση τι λέει. Ο άνθρωπος έχει και την επιλογή, άρα πρέπει έχει και την ευθύνη της επιλογής του, το τι τρώει. Λέει η διατροφή είναι ο άνθρωπος, ο ίδιος ο άνθρωπος. Δείχνει δηλαδή τη φυσιογνωμία του.
δείχνει την παιδεία του, δείχνει την επιλεκτικότητά του. Πρέπει να επιστρέψουμε στη φύση και στην πραγματική οικονομία. Πάμε τώρα σε άλλες. Και μάλιστα σε μια χώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι τόσο δύσκολα αυτά που λέτε, που έχουμε μια ευλογημένη, γι' αυτά έλεγα νωρίτερα και με αγρότες που μιλούσαμε εδώ στην εκπομπή, για την αυτάρκεια της χώρας μας, αυτά τα ζητήματα συζητούσαμε και σήμερα, που και πέτρα να βάλεις θα φυτρώσει. Έχουμε τόσο ευλογημένο είναι τόπο και όμως, ξοδεύουμε τόσα χρήματα για εισαγωγές, τόσα χρήματα και τόσο πλούτο ελληνικό. Μα τώρα, κύριε Νατσούλη, για να εισάγουμε να γεωργικά, φέτα, αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Πας να αγοράσεις φέτα και τη φέτα την παίρνεις 3,60. 3,60 είναι δυνατόν να παράξεις φέτα? Με τι, κύριε Νατσούλη, πόσο έχει πρώτη ύλη? Δεν είναι γνωστό σήμερα σε όλους, σήμερα με τη διάχυση της πληροφόρησης. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν ξέρει ότι το γάλα σήμερα πάει από 0,80 μέχρι 0,85 και 0,88. Πρέπει να είναι πολύ αδύναμο το γάλα να πάει πιο κάτω. Δεν θέλεις 4 κιλά, άντε να είσαι το άριστο γάλα και να πας 3,90. Θέλεις όμως μέσα όρο 4 κιλά. 4 κιλά επί 0,90 ή 0,80, 4,32 είναι 3,20 ή 3,80. Αν λοιπόν μόνο το γάλα από μόνο του έχει αυτή την τιμή, σας παρακαλώ, η μεταφορά του γάλακτος, η παστερίωση, η βιομηχανοποίηση, η παραγωγή του, οι άνθρωποι που δουλεύουν, οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται, η συντήρησή του, η ορίμανση που θέλει τόσους μήνες, εν συνεχεία η αξιοποίησή του. Πέστε μου, κύριε Νατσούλη, επειδή είστε και από μια οικογένεια, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ανθρώπων που πράγματι καλλιεργούν τη γη και χύνουν υδρότα και αίμα. Πέστε μου, σας παρακαλώ, δεν αδικούμε τους κτηνοτρόφους. Έτσι, έτσι. Πού είναι αυτά τα προϊόντα, πού παράγονται αυτά τα προϊόντα, με τι παράγονται? Εμένα μου πήγανε 5-6 έλεγχοι, να πάνε 15-50, όσους θέλουν. Θα δουν ότι η πρώτη ύλη είναι τοπικά από εκεί, τοπικά. Και οι κτηνοτρόφοι αγαπούν τα ζώα και τα περιποιούνται. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να γεμίζει η αγορά ανεξέλεγκτα από προϊόντα τα οποία ονομάζονται ελληνικά και καταναλύσκονται από τον καταναλωτή? Και όταν ο καταναλωτής, ξέρεις, να η ανισοκατανομή του εισοδήματος που λέω στο άρθρο μου, ανισοκατανομή εισοδήματος, τι θα κάνει βέβαια ο καταναλωτής όταν στην τσέπη του έχει 5 ευρώ και με αυτά τα 5 ευρώ πρέπει να αγοράσει όλα τα τρόφιμα και να μπορέσει να ανταποκριθεί στη διατροφή του? Τι θα κάνει? Θα πάρει και ό,τι προϊόν είναι και ό,τι σκουπίδι έτσι είναι. Κύριε Βεργίνη, επειδή φτάσαμε 2 και πρέπει να κλείσει η εκπομπή μας, θέλω ένα τελευταίο σχόλιο όμως, γιατί κάνετε και το πολιτικό σας σχόλιο. Μιλάτε για ψυχραιμία της κυβέρνησης, της σημερινής κυβέρνησης, στη λήψη των μέτρων πρόληψης και ορθολογική αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων επέκτασης του κορονοϊού. Κάνετε δηλαδή ένα θετικό σχόλιο για την σημερινή κυβέρνηση. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει? Ας αφήσουμε τις αντιπολιτευτικές κορώνες και ευτυχώς σε αυτό το διάστημα δεν τις έχουμε. Έχουμε βέβαια τις ξέρετε πως λέμε οι κότες που είναι αυτές τις ελεύθερες βοσκείς. Έχουμε καμιά φορά και ελεύθερες φωνές. Τις αλανιάρες. Αλανιάρες, έτσι. Ασίδωτες φωνές εγώ τις λέω. Ναι. Δεν τις λέω ελεύθερες, διότι η ελευθερία δεν σημαίνει τι, ασιδωσία. Ελευθερία σημαίνει σεβασμός καταρχήν της ελευθερίας του άλλου, από ό,τι αμέσως υπάρχει ο περιορισμός. Άρα λοιπόν, ας ακούγονται και οι φωνές, δεν βαριέσαι. Όμως το πολιτικό σύστημα έδειξε μια πειθαρχία αυτή τη φορά. Η κυβέρνηση ποιος μπορεί να την αμφισβητήσει? Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει τις αποφάσεις του Κυριάκου του Μητσοτάκη, ο οποίος κάθισε στην καρέκλα του 24 ώρα για να μπορέσει να ακούσει τους πιο ειδικούς και να πάρει τις αποφάσεις του γενναίες? Και ήταν αποφάσεις, ξέρετε, σε περίοδο που δεν περίμενε και κανένας, διότι είναι και γεγονότα που δεν τα περίμενε, μη αναμενόμενα. Και ακολούθησαν και μετά από τον Εύρο. Επομένως, πράγματι η κυβέρνηση πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Και πολύ. Διότι προληπτικά ενήργησε και άμεσα. Και ήταν πολύ μεγάλο το κέρδος, διότι δεν προστάτεψε μόνο την υγεία του κόσμου,
ανεξάρτητα πολιτικής τοποθέτησης, διότι μέσα σε αυτά τα μέτρα δεν είναι η διάκριση αν είναι ΣΥΡΙΖΑ ή αν είναι ΠΑΣΟΚ ή αν είναι τούτο ΚΙΝΑΛ ή Νέα Δημοκρατία κλπ. Και δεύτερον, ότι η κυβέρνηση ήρθε και λέει εγώ θέλω να προστατέψω την υγεία και θα δώσω και ό,τι μπορώ. Και εκεί είναι το δεύτερο άρθρο. Ότι όχι μονάχα πήρε τα μέτρα, όχι μονάχα προστάτεψε, όχι μόνο ενήργησε προληπτικά και γενναία και αποφασιστικά, αλλά παράλληλα ήρθε και πήρε και συμπληρωματικά μέτρα για την κατάσταση που αντιμετωπίζομαι, βέβαια προς το παρόν. Όμως πρέπει μια υπεύθυνη κυβέρνηση, όπως λέω στο άρθρο μου το δεύτερο, κύριε Νατσούλη, να παίρνει μέτρα πάντοτε μέσα στον κύκλο των δυνατοτήτων του. Η καμπύλη που λέω πολλές φορές των παραγωγικών δυνατοτήτων εδώ πήγε στην καμπύλη των εφικτών δυνατοτήτων μέσα στην οικονομία που αυτή τη στιγμή μπορούμε και διαθέτουμε. Και δεν πρέπει να είμαστε πάντοτε οι καταστροφείς, και το καλό πρέπει να το λέμε, πρέπει να συνηθίσουμε να το λέμε ανεξάρτητα από που προέρχεται. Άρα λοιπόν στο άρθρο μου βεβαίως επαινώ την κυβέρνηση. Βεβαίως επαινώ, όχι επειδή εγώ αν είμαι Νέα Δημοκρατία τι είμαι, επαινώ γιατί πράγματι όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτου τοποθέτησης πολιτικής, κομματικής κτλ. Είχαν τα ωφέλη από αυτή την πολιτική που άσκησε η κυβέρνηση, τη προληπτική πολιτική, και έδωσε ό,τι μπορούσε για την υγεία. Και παράλληλα πήρε και ορισμένα μέτρα οικονομικά, στα οποία βέβαια εγώ από ό,τι είδατε, ναι, ναι. Όση κριτική και αν θελήσουμε να κάνουμε, τι λέω εκεί, μπορεί κανείς να κρίνει τα μέτρα αν είναι αυτά που πρέπει και στο ύψος που πρέπει, ναι, αλλά πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι αυτά τα μέτρα ήταν και μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Και τι λένε, κρατάμε και μαξιλάρι για μετά, γιατί δεν τελειώνει εδώ, ναι, η σωστά. κατάσταση. Χθες ας πούμε είχαμε επικοινωνία με τους Καστοριανούς της Αμερικής. Εκεί δεν είναι 800 όπως είναι εδώ, είναι 2.500. Είναι η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα. Να διεκδικήσουμε εμείς 2.500 γίνεται, κύριε Νατσούλη? Δεν γίνεται. Το να μην έδινε, ναι, αλλά εκεί λέω κάτι. Όταν όμως πρόκειται να πάμε σε επενδύσεις, όταν πρόκειται να ξοδέψουμε χρήμα, πέρα από τα θέματα υγείας, τα άλλα πρέπει να έχουν όμως μια αξιολόγηση. Να πηγαίνουν εκεί που πιάνουν τόπο. Και αναφέρω δύο παραδείγματα. Πρώτον, πρωτογενής τομέας. Πρωτογενής τομέας πρέπει επιτέλους να ενισχυθεί. Πρέπει να σταματήσουμε να εγκαταλείπουμε όχι μονάχα ευρύτερα τον πρωτογενή τομέα και τον κτηνοτροφικό ιδιαίτερα. Δεν μπορεί να είμαστε αυτάρκεις μόνο κατά 15 και 20% στο κρέας. Έλεος. Κύριε Βεργίνη. Τα είπατε κι εσείς. Κύριε Βεργίνη, νομίζω ότι είναι ανεξάντλητη πραγματικά η συζήτηση. Δεν έχουμε όμως δυστυχώς άλλο χρόνο. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε. Θέλω να για τα ξαναπούμε, συνέχεια. Χρήστο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε αυτή τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή μου. Θέλω με όλη μου την καρδιά, και το εννοώ αυτό γιατί έτσι αισθάνομαι, να ενώσω την ευχή μου και την ευχή της Παναγίας να γίνουν καλά οι άρρωστοι. Να απαλλαγεί ο νομός, ειδικά ο δικός σας που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ και ταλαιπωρείται ακόμη. Και σίγουρα είμαι απόλυτα βέβαιος ότι σύντομα θα απαλλαγείτε από αυτό το κακό. Αλλά θέλει πεποίθηση, θέλει προφύλαξη, και είμαι βέβαιος ότι η αυριανή μέρα θα είναι καλύτερη. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.